μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ Αιχανίων. Ποια είναι η κατάσταση με τα σχολεία σήμερα που άνοιξαν, πόσοι εκπαιδευτικοί ενδεχομένως από τις προβάθμιες λείπουν, πόσα παιδιά και ποια είναι τα παιδιά. Η πληροφορία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τουλάχιστον 50 εκπαιδευτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Για τα παιδιά οι πληροφορίες είναι πιο συγκεκριμένες. Όμως έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών που δεν εμφανίστηκαν, δηλαδή δεν ήρθαν στο σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν πολλές απουσίες. Από όσο γνωρίζουμε τα δηλωμένα κρούσματα, δεν το ξέρω τον αριθμό, δεν μπορώ να σας πω δηλαδή συγκεκριμένα. Όμως ξέρουμε ότι πολλά παιδιά είναι στο σπίτι τους, είτε σαν επαφές επιβεβαιωμένων κρούσματων, μέσα στις οικογένειες δηλαδή κυκλοφορεί, είτε τα ίδια είναι σε καραντίνα. Δηλαδή ένα ποσοστό 10-15%, πόσο το υπολογίζετε, περίπου. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά γιατί δεν το έχω, δεν έχω νούμερο δηλαδή. Οι 50 είναι πρωτοβάθμιες. Και είμαστε βέβαιοι ότι τις επόμενες μέρες αυτά τα νούμερα θα πολλαπλασιαστούν. Γιατί ξέρουμε ότι τα σχολεία αυτή τη στιγμή, ο τρόπος που ανοίξαν τα σχολεία και τα πρωτόκολλα λειτουργίας τους ουσιαστικά ευνοούν την διασπορά του κορονοϊού. Ξέρουμε όλοι ότι ο αριθμός των παιδιών στις τάξεις είναι αρκετά μεγάλος. Ποτέ δεν έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, παρόλο που το ζητάμε επίμονα όλα αυτά τα χρόνια, να γίνει αρέωση των μαθητών στα τμήματα. Αυτό δεν έχει γίνει, με διάφορες δικαιολογίες. Όλα τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ακόμα και θεωρείται ότι κάποιος που είναι στενή επαφή, δηλαδή και δεν έχει επιβεβαιωμένο θετικό τεστ, θα πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του.